Σε Γολγοθά είχε εξελιχθεί για τους κατοίκους του Στανού η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβριο του 2011, οπότε και καταστράφηκε από τη Θεομηνία η γέφυρα που συνδέει τη Χαλκιδική με το γειτονικό νομό. Η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Το ζήτημα απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία και τη Δημοτική Αρχή Αριστοτέλη, η οποία κάνει λόγο για αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Απραγματοποιητές υποσχέσεις μας έχουν κουράσει. Μία κονισιεργία την οποία πληρώνουν οι κάτοικοι του συμπαθές του χωριού του Στανού. Έχει εξαντληθεί η υπομονή μας, έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο, ο κόσμος είναι θυμωμένος και οργισμένος και βρίσκεται σε απόγνωση. Θα σας πω μόνο ότι όταν είχε πέσει η γέφυρα και υπήρχε μία αδράνεια εκ μέρους της περιφέρειας και υπήρχε η επιθυμία του κόσμου να γίνει αποκατάσταση του συγκεκριμένου έργου, η περιφέρεια επικαλείται ότι υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για να διαπιστωθούν τα αίτια. Όταν παρήλθε ένα χρονικό διάστημα ικανοποιητικό και χάσαμε πολύτιμο χρόνο και ο κόσμος είχε αναζεπυρώσει το θέμα, ανακαλύψαμε ότι τελικά στον προϋπολογισμό του 2011 είχαν ενετάξει μόνο 13.000 ευρώ για να διαμορφωθήσουν ένα έργο των 350.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να δημοκρατήσεις έργο δίχως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και τώρα που άρχισαμε πάλι να ασκούμε την πίεση, μπαίνοντας μπροστά σαν Δημοτική Αρχή με τη συμπαράσταση όλων των κατοίκων του Στανού, διαπιστώνουμε ότι το συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένη μελέτη, χρειάζεται και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν δεν πάρει την έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της αποκεντρωμένης διοίκησης, πρέπει να την πάρουμε από τυπικά. Μαθηματικά, εάν θέλουμε έγκριση ΜΠΕ από τυπικά, κάνει περίπου στα 2 χρόνια. Οι κάτοικοι του Στανού είναι αναγκασμένοι να διανύουν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα για να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, την ίδια στιγμή που η διαδρομή μέσω Μελισσουργού είναι πολύ μικρότερη. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία και μια κολλησιεργία και μια αγκύλωση που την πληρώνουν οι κάτοικοι. Και σήμερα το ουσιαστικό ζητούμενο το οποίο έχουμε σαν κοινωνία και σαν Δημοτική Αρχή είναι γιατί δεν γίνεται αποκατάσταση επικοινωνίας. Εκεί υφίσταται εδώ και 400 χρόνια μία υποτυπώδης οδική οδός με την οποία εξυπηρετούντο και παρήχε πρόσβαση στους κατοίκους της Χαλκιδικής προς τη Θεσσαλονίκη. Πάνω στο συγκεκριμένο δρόμο έγινε αυτό το τεχνικό έκτρωμα με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε την προηγούμενη υφιστάμενη κατάσταση ούτε το κεφέρι. Και η απέτηση των κατοίκων είναι, επειδή ενδεχομένως η δημοπράτηση και η ολοκλήρωση του έργου να πάρει ατελείωτο χρόνο, γιατί στην αυτοδιοίκηση είναι πολύ αργός ο χρόνος, θέλουμε αποκατάσταση επικοινωνίας. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Στανός, η κύρια σχολεία των κατοίκων, είναι υποδομή. Και δεν μπορούν σήμερα να καλύψουν ούτε τα ναύλα οι κάτοικοι για να κάνουν περιμετρικά τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα καθημερινά. Ότι έχει οικογένειες που πηγαίνουν καθημερινά τα παιδιά τους στα φροντίδια Θεσσαλονίκη και κάνουν διακοπή για τον λόγο αυτόν. Για το ότι κάθε φορά είναι στην προσωπική εκτίμηση του καθενός το να περάσει το ρέμα και να υποψιαστεί ή να υπολογίσει το ύψος του νερού της στάθμης και να συντρέχει κίνδυνος υπαρκτός και ουσιαστικός να θρυνήσουμε και ανθρώπους. Θέλουμε να γίνει αποκατάσταση στην αρχική μορφή. Και μετά, εάν όπως ισχυρίζονται, έχουν εξασφαλίσει τα χρήματα μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να δημοκρατήσουν και το έργο. Η αγανάκτηση των συγχωριανών μου έχει φτάσει στο προχώρητο. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε ένα κύκλο 40-50 χιλιόμετρα παραπάνω. Έχουν ανοιχτεί το κοστολόγιο στις βενζίνες. Οι κτηνοτρόφοι που αγοράζουν τροφές από τα χωριά που είναι από τον κάμπο, τα κοστολόγια τους έχουν ανεβεί. Και γενικά όλοι οι επαγγελματίες, όλος ο χωριός είναι, όλο το χωριό είναι αγανακτισμένο. Είχε γίνει κάποιο έργο παλιότερα εδώ? Τίποτα. Υπήρχε ένα Ιρλανδικό ορύθρο. Αγωνιζόμασταν δεκαετίες σαν χωριό για να κάνουμε μια γέφυρα. Και μόλις έγινε η γέφυρα, ούτε μέσα ένα μήνα δεν τη χαρήκαμε, γιατί καταστράφηκε. Τον περασμένο Σεπτέμβρη την περιοχή επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Διονύσης Ψωμιάδης, ωστόσο η υπόθεση σκοντάφτει στη γραφειοκρατία. Άμα θα μιλήσετε με τον κύριο αναπληρωτή Περιφερειάρχη και σας μιλήσει με ειλικρίνεια, θα πει ότι κολλησιεργήσαν και αδρανίσαν. Και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Και θέλω να σας πω ότι εγώ που το ανακάλυψα μέσω τεχνικών υπηρεσιών, με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Υπήρχε μία αμήλεια και μία αδράνεια που τώρα συσσωρεύτηκε και ασκείται η πίεση. Είχαν εντάξει μόνο 13.000 ευρώ. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Εφόσον ξέρεις ότι για να δημοκρατήσεις ένα έργο, το ξεκινήσεις, χρειάζεται και ένα χρονικό διάστημα,
έπρεπε και τα χρήματα που δεν είχαν στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον να κατέθεταν τη ΜΠΕ, να κατέθεταν τη μελέτη, να έχουν την έγκριση και τώρα που όπως ισχυρίζονται έχουν τα 350.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να μπορέσουν να το δημοκρατήσουν. Εγώ από το συγκεκριμένο κύριο Ψωμιάδη ξέρω ότι έχει και την πρόθεση και τη θέληση. Εδώ υπάρχουν γραφειοκρατικές αγγελώσεις και μία νοοτροπία ευθυνοφοβίας εκ μέρους των τεχνικών υπηρεσιών. Ο κύριος Ψωμιάδης έκανε στην αρχή το λάθος και καθυστέρησε πάρα πολύ και χάσαμε χρόνο. Τώρα που βιάζεται δεν υπογράφουν τεχνικές υπηρεσίες. Όμως όλη αυτή την αδράνεια, θα μπορούσα να πω και την ανικανότητα κάποιων, δεν μπορεί να την πληρώνει η κοινωνία του Στάνου. Είναι επιτακτική ανάγκη, ένα χωριό συμπαθέστατο που όλοι δίνουν κολακευτικά σχόλια και έχουμε βαρεθεί να ακούμε φιλοφρονήσεις και συμπαθητικά λόγια, να είναι στο Καναβάτσο, να είναι στο περιθώριο 60 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Θα σας πω και κάτι άλλο. Μακάρι να ήταν αρμοδιότητα και ευθύνη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αριστοτέλη. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο ποτάμι είναι στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση, γιατί δεν μπορείς να πασακτήσεις τα λουλού του οικόπεδο. Υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές υπόκεινες γραμμές, για τις οποίες είναι κάποιος αρμόδιος και υπεύθυνος. Λόγω του χειμώνα, η διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο καθίσταται ακόμη πιο επικίνδυνη. Πρέπει να έχουμε τη σοφροσύνη και την προνόηση να δίνουμε προτεραιότητες εκεί που πραγματικά υφίσταται ανάγκη. Και αυτό το έργο πρέπει να έχει γίνει χθες. Εμείς θα δρομολογήσουμε και άλλες κινήσεις. Θα αντισταθούμε, θα πολεμήσουμε με όλους τους κατοίκους του Στανού και αν θέλουν να δουν ένα χωριό των 750 κατοίκων που έχει μια διευρυμένη γενολογική βάση στις χαμηλές βαθμίδες της πυραμίδας, θα σας πω μόνο νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμός και δημοτικό σχολείο αριθμεί 160 παιδιά. Θα βγούμε όλοι μαζί στον εθνικό δρόμο για να δουν ποιους αδικούν και ποιους έχουν ξεχάσει. Υπήρχε εκτός το υποτυπώδες δίκτυο και κάποιες σωληνώσεις που απορροφούσαν ένα μεγάλο κομμάτι του νερού. Τώρα κάποιος ο οποίος έρχεται εκεί, επειδή δεν γνωρίζει την περιοχή, το θεωρεί πολύ δύσκολο να γυρίσει 50 χιλιόμετρα πίσω και ξεκινάει κάτι παράτολμο. Προσπαθεί να περάσει το ποτάμι, να το διασχίσει. Όταν φτάσει στο μέσο της διαδρομής, μπορεί να διαπιστώσει ότι είναι πλέον αργά. Τότε δεν θα παρέμβει ο εισαγγελέας. Εκεί θέλω να καταλήξω, γι' αυτό έχω ταυτιστεί με αυτήν την κοινωνία των Στανιωτών, γι' αυτό έχω μπει μπροστά εκεί στον αγώνα τους, γι' αυτό θέλω να λύσουμε το πρόβλημα. Ένα χωριό που, με έναν αμυγές ελληνικό πληθυσμό, που σπανίως θα βρει οικογένεια να έχει κάτω από 4 παιδιά. Οι πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς συνεχίζονται, ώστε άμεσα...